Αυτή τη στιγμή αρχίζει το πάρτι του Πορτοκαλί. Μείνετε μαζί μας για να δείτε πολύ χορό, πλούσια δώρα και φυσικά Ελένη Πετρουλάκη. Εγώ την κάλεσα την Πετρουλάκη τώρα στην εκπομπή. Όχι, δεν την κάλεσα εγώ. Γιατί εγώ ποτέ δεν θα το έκανα αυτό στον εαυτό μου. Να συγκριθώ με την Ελένη Πετρουλάκη. Με τίποτα. Κι όμως έλα που μου έτυχε κι αυτό στη ζωή μου. Τι πρόβλημα έχεις εσύ, παίζω. Θέλω να βλέπω συνέχεια. Ένα κάθεσαι. Πράγμα. Μία δεξιά, μία αριστερά. Πώς να κάτσω, μα συγγνώμη, δηλαδή έτσι όπως έχεις κάτσει, έχεις την κορμάρα σου. Εγώ έχω τα πάκι με κάλυψη. Τι έχεις, παιδί μου, μια χαρακοπέλα είσαι. Κάτσε όσο πιο όσο πιο μαντεμένα γίνεται για να μην φαίνομαι. Αλλά θέλω να μου πεις ένα πράγμα. Όλοι θα ταΐζουν στην Κρήτη και βγαίνετε όλοι έτσι εσύ, κοίταξε, ο Παπαδάκης. Όλοι σας. Καλό λάδι έχουμε τώρα, αν λέει τίποτα αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει γι' αυτό. Σε όλη την Ελλάδα μια χαρά παιδιά έχουμε δηλαδή. Εγώ ξέρω ότι θα ήθελα πάρα πολύ να έχω γεννηθεί στην Κρήτη. Μα πάρα πολύ. Πες μου τι ζωδίες. Ποιος. Κρυάρι, όλο φωτιά και δύναμη και go. Με οροσκόπο Σκορπιό. Όχι, Παναγία μου, είμαι σίγουρη ότι δεν θα πέρασω καλά σε αυτή την εκπομπή. Καζουάκι, πες μας τα ζωδιά μας, σε παρακαλώ. Wouldn't you say we're killing ourselves? Κρύος. Οι πλανήτες που πηγαίνουν έρχονται σας έχουν βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι τρία νούμερα μικρότερο από το κανονικό σας. Ταύρος. Προσέξτε τη συμπεριφορά σας, γιατί θα πάψουν να σας μιλάνε ακόμα και αυτοί που σας παίρνουν τηλέφωνο επειδή μπλέκονται οι γραμμές. Δίδυμοι. Κάποια σύννεφα μαζεύονται πάνω από τα επαγγελματικά σας και αρχίζουν να ψυχαλίζουν αργά και εκνευριστικά. Καρκίνος. Καιρός ήταν να αρχίσετε το γυμναστήριο, γιατί έτσι όπως έχετε καταντήσει, δεν είστε για παραλία. Λέων. Το άγχος της δουλειάς λιγοστεύει και έτσι παίρνετε μια ανάσα ίσα-ίσα για να μην πεθάνετε από ασφυξία. Παρθένος. Εκεί που όλα πηγαίνανε καλά, έρχεται μια υπερηχητική κατραπακιά και τα ανατρέπει όλα. Κουράγιο. Ζυγός. Αυξημένα έξοδα. Κάντε λίγο κράτη γιατί θα μείνετε στην Αθήνα για διακοπές. Σκορπιός. Προβλήματα στις οικογενειακές σας σχέσεις που κάνουν τα νεύρα σας να πλέκονται πλεξούδα. Προσέξτε. Τοξότης. Το ότι δεν κοκκινίζετε, δεν καίγεστε, ούτε παρουσιάζετε κανένα πρόβλημα κάτω από τον ήλιο, δεν σημαίνει ότι δεν έχετε ανάγκη από καμία προστασία. Εγώ καιρός. Προσέξτε το στόμα σας, γιατί έχετε χάσει το λογαριασμό με τις παρεξηγήσεις που έχετε δημιουργήσει. Υδροχός. Είστε μοναδική περίπτωση. Πληρώνεστε χωρίς να κάνετε τίποτα. Μαγιά. Ιχθύς. Έρχονται ανακατατάξεις τα αισθηματικά, βγάζοντας στην επιφάνεια προβλήματα που νομίζατε ότι είχαν χαθεί στα τάρταρα. Βρείτε το όνομα του τραγουδιστή και κερδίστε απίθανα δώρα από το Πορτοκαλί. Ένα σκούτερ της Piaggio. Ένα ρολόι Alain Delon.
ένα σύνολο από τις Σκέτσερς και τρία μπλουζάκια Team Takashi. Τηλεφωνήστε τώρα το όνομα του τραγουδιστή στο 090 27 29 05. Δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα, ή μου φαίνεται. Το ζώδιο μου λέει ότι τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Και μάλιστα τρία νούμερα μικρότερο. Ναι, ξέρεις, έχουμε up and down συνέχεια. Δεν είμαστε μία μέση κατάσταση. Έχεις πεθάνει στη δουλειά το τελευταίο καιρό. Πάρα πολύ. Και νέα γυναίκα μόνη ψάχνεις, είναι όλα τα άλλα. Όπως το πάρει κανένα. Δεν απαντάει. Καλά, βλέπεις Euro 96. Δεν λέω αγάπη μου, τα καλύτερότερα τεκνά βλέπεις εκεί πέρα, αλλά εγώ όπως ξέρεις προτιμώ εγχώριο προϊόν. Γιώργο σιγάρες και ξερό ψωμί γλυκιά μου και δεν το συζητώ. Πες μου για την καινούργια σου βιντεοκασέτα, Body Message 3. Αυτή η δουλειά απευθύνεται αποκλειστικά στα παιδιά. Και το έχω ξαναπεί βέβαια και σε αυτούς που αισθάνονται παιδιά. Καταπληκτικό, πόσο έχει ιδέα. Κοίταξε, ασχολούμαι 1,5 χρόνο τώρα με παιδιά. Και λέει γιατί να μην κάνω μια βιντεοκασέτα ειδικά για τα παιδιά. Πιστεύω ότι έχουν παρέχει λίγο τα παιδιά με μπαλέτο, κλασικό μπαλέτο, κολυμβητήριο. Μετά δίνω και μια δυνατότητα σε παιδιά και στην επαρχία και στην Αθήνα να ασχοληθούν με γυμναστική που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε ένα γυμναστήριο, σε ένα κολυμβητήριο. Μέσα στο ίδιο στο σπίτι μπορούν να κάνουν γυμναστική. Mm. Δηλαδή τα παιδιά έχουμε ένα κοριτσάκι 3 χρονών. Το είδαμε στην παρουσίαση, καταπληκτικό. Ναι, είναι φοβερό. Δηλαδή μπορούν να ξεκινήσουν τα παιδιά από 3 χρονών τη γυμναστική. Με πολύ απλές ασκήσεις. Εμείς εδώ έχουμε λίγο πιο μεγάλα παιδιά, από 16 και πάνω. Και θα πάμε να δούμε πώς μας χορεύουν, όχι τίποτα άλλο, για να μην νομίζεις ότι εμείς δεν κάνουμε τίποτα εδώ που είμαστε. Στα 120 με 140 ppm, εσύ στα πόσα γυμνάζεστε? Στα 150. Το high impact έτσι γίνεται, στα 150. Α, δηλαδή θες να πούμε κόντρα, δηλαδή, αν κατάλαβα. Πολύ έντονους ρυθμούς εμείς. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να πω για 180, πάμε ένα break και τα ξαναλέμε.